πάμε στον κύριο Παπαδομανουλάκη, στον κύριο Γιώργο Παπαδομανουλάκη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών, Τρεις Παιδες εν Καμίνο, προκειμένου να δώσουμε μια συνέχεια στα συμβάντα που έχουν ως επίκεντρο τον θάνατο συνανθρώπων μας, βέβαια, από σόμπεση ή μαγκάλια, βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παγιαντόπουλε, και καλή χρονιά. Βέβαια, καλή χρονιά. Είμαι σίγουρος ότι έχετε κληθεί να διαχειριστείτε τέτοιου είδους περιστατικά. Δυστυχώς, ναι, έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά. Είχαμε το πρόσφατο περιστατικό στη Ζητία με τους δύο ηλικιωμένους, καθώς και τα Χριστούγεννα στις 25 του Δεκέμβρη με τους δύο ηλικιωμένους στο χωριό Βορίζια, που επίσης πάθανε δηλητηρίαση από την χρήση μαγκαλιού. Από την εμπειρία σας, το πιο σύνηθες λάθος το οποίο κάνουν οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας που χάνουν και τη ζωή τους, ποιο είναι? Κοιτάξτε, είναι ο παρκής εξαερισμός. Δηλαδή, όπως είπε και ο γιατρός προηγουμένως, ναι, ότι είναι ένα επικίνδυνο ή τοξικό αέριο το μονοξίδιο του άνθρακα. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό, έστω όταν χρησιμοποιούμε το τζάκι μας, ένα παράθυρο, έστω τουλάχιστον στο μισό, έτσι ώστε να ανανεώνεται ο αέρας. Τα καινούργια σπίτια, ειδικά επειδή έχουν και κουφώματα σύγχρονα, κλείνουν αεροστεγός, έτσι υπάρχει πρόβλημα και δεν ανανεώνεται ο αέρας και έτσι οδηγείται στη δηλητηρίαση, η σπνοή του μονοξιδίου. Πάντως, τα στατιστικά δείχνουν, ναι, ότι οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, από δηλητηριάσεις, είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Ακριβώς. Να μας πει και ο κύριος Παπαδομανουλάκης πώς αντιλαμβάνεται. Κοιτάξτε, είναι καθαρά θέμα συνήθειας. Διότι οι άνθρωποι αυτοί μάθανε σε αυτόν τον τρόπο θέρμανσης. Έτσι, τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε καλοριφέρ, δεν υπήρχε κλιματιστικό. Έτσι λοιπόν, μάθανε στην καύση των ξύλων, στο μαγκάλι, στην παρασιά που μαζευόταν όλοι μαζί μπροστά. Το κρύο χειμώνα ήταν βαρύ, προσπαθούσαν να αισθανθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Εκεί πέρα επικεντρώνονται λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν άλλαξαν τη συνήθειά τους, δεν εξυγχρονίστηκαν. Ίσως παίζουν ρόλο και προφανώς και οι οικονομικές δυσχέρειες, και έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, η δική σας προτροπή, για να κλείσουμε, βέβαια, με αυτό, ποια είναι? Βέβαια. Οπωσδήποτε απαγορεύεται ρητά η χρήση μαγκαλιού μέσα στο εσωτερικό χώρο, διότι, ναι, δεν έχει κανένα τρόπο έτσι ώστε να φεύγουν τα αέρια της καύσης από το χώρο. Και στα τζάκια μας, ό,τι έχει να κάνει με τα τζάκια, που τα περισσότερα σπίτια έχουν ένα τζάκι μέσα, επαρκεί καθαρισμό της καμινάδας και της απόλυξης, της έλεγχο της απόλυξης. Να είστε καλά, βέβαια. Το είδος της καύσης μυσήλης, έτσι, προς Θεού. Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί πέρα πρέπει να προσέξει πολύ ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδομανουλάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,